Το ΣΥΓΜΑ αποκαλύπτει σήμερα το περιεχόμενο των δύο τελευταίων φακέλων της ΟΕΦΑ. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τον Βασίλη Τσιρόπουλο. Βασίλη, για φακέλους ακούμε, ας δούμε λοιπόν τι εστί φάκελος. Έχεις στα χέρια σου δύο για τον αγώνα Δόξα Ερμής αλλά και τον αγώνα ΑΕΣ Δόξα. Ε. Καλησπέρα Χρυσάδε καταρχήν. Για τον πρόσφατο πρώτα αγώνα, το Δόξα Αρμής, ένας φάκελος ο οποίο αποτελείται από 19 σελίδες και περιέχει το πόρισμα της UEFA, στοιχεία που αφορούν τον αγώνα, διαγράμματα στοιχηματικών αποδόσεων και στοιχεία ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα η UEFA τονίζει ότι στην έκθεσή της ότι πριν τον αγώνα υπήρχε πολύ έντονη στοιχηματική δραστηριότητα πως ο Ερμής θα έχανε τον αγώνα καταλήγοντας και να δούμε και την σχετική κάρτα με το πόρισμα της UEFA ότι υπάρχουν σαφή και συντριπτικά στοιχεία ότι η πορεία του αποτελέσματος αυτού του αγώνα ήταν αδικαιολόγητα με σκοπό την απόκτηση διεφθαρμένα κέρδη. Οι παίκτες του στοιχήματος γνώριζαν εξ αρχή ότι εμεί. Ερμής θα έχαρε τον άγωνα. Στο φάγελο υπάρχει και αναφορά για τις στοιχηματικές αποδόσεις, Βασιλή. Ακριβώς όπως αναφέρει η UEFA, σε στοιχηματική εταιρεία, η τιμή της νίκης της δόξας άνοιξε στο 2.30. Ήταν έντονο το ποντάρισμα υπέρ της δόξας, με αποτέλεσμα η τιμή της νίκης να πέσει στο 1.30. Σύμφωνα με την UEFA, η τιμή 1.30 δεν δικαιολογείται, συγκρίνοντας την δυναμικότητα των δύο ομάδων. Πληροφορίε αναφέρουν ότι στου δύο φακέλου υπάρχει αναφορά για ποντάρισμα σε τοπικό πρακτορείο στοιχημάτων. Ακριβώ. Σε νέα μέρε, και αυτοί είναι οι δύο φάκελοι, από τι 4 Μαρτίου ω τι 13, έχουν έρθει δύο φάκελοι από την UEFA, του οποίου και έχουμε στην κατοχή μα. Ο δεύτερο αφορά τον αγώνα ΑΕΣ Δόξα, για τον οποίο η UEFA καταλογίζει ευθύνη στην ΑΕΣ. Κάνει λόγο για έντονη στοιχηματική δραστηριότητα που ήθελε την ΑΕΣ να χάνει τουλάχιστον με τρία τέρματα διαφορά. Ο φάκελο αυτόν είναι 23 σελίδων. Στου δύο φακέλου υπάρχουν δύο κοινά στοιχεία. Ότι παίχθηκε σε ντόπιο πράκτορα, όχι σε πρακτορείο στοιχημάτων, αλλά σε διαδικτυακή εταιρεία στοιχημάτων που εδρεύει στην Κύπρο. Δεύτερο κοινοστοιχείο αναφέρει ότι η UEFA είναι. Ότι γίνεται αναφορά σε αναποτελεσματικέ ενέργειε ποδοσφαιριστών. Όπω για παράδειγμα στον αγώνα ΑΕΣ-Δόξα, ότι στα τρία από τα τέσσερα τέρματα τη Δόξα δεν υπήρχε σωστή αντίδραση συγκεκριμένων παικτών τη ΑΕΣ, σύμφωνα με την UEFA. Κλείνοντα, να αναφέρουμε χρυσάθε ότι ήδη δύο ομάδε, ΑΕΣ και καρμιώτησα έχουν τιμωρηθεί από την ΚΟΠ. Επίση, όλα τα σωματεία στα οποία έχουν επιρριφθεί ευθύνη από την UEFA έχουν αντιδράσει έντονα. Χαρακτηριστικά η αντίδραση του Ερμή ήταν οργίλι, θεωρώντας ότι τα στοιχεία δεν είναι παρκή για καταδίκη.